Λοιπόν, σχετικά με τα λυπηρά γεγονότα, πολύ λυπηρά, έως και επικίνδυνα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, γεγονότα χτες στο πολιτιστικό κέντρο Πάνος Σολομονίδης, όπου περίπου 100 άτομα έσπασαν τις διάρκειες εισόδους, δεν ξέρω και εγώ τι άλλα έκτροπα έγιναν. Σας καλωσορίζω, Δόκτωρ Θάνο Ασκητή, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καθώς επίσης και τον συνάδελφο Κώστα Γενάρη και την Ρένα Χόπλαρου. Να αρχίσουμε λίγο από τα γεγονότα, μια και είναι αυτοπλεσμάστηρες οι άνθρωποι. Κώστα μου, να αρχίσουμε από σένα. Ναι. Η Ευρώπη πραγματικά, αν δεν έπρεπε να τα αναμένουμε, δηλαδή έχουν μεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια φαινόμενα τα οποία θα έπρεπε να μας είχαν χτυπήσει το καμπανάκι, γιατί είναι και σοβαρά και ανεξάρτητα από τον αριθμό των ανθρώπων που εμπλέκονται, νομίζω ότι αποτελούν μια απειλή, όπως φάνηκε ήδη και σε άλλους χώρους, σε άλλες χώρες. Ουκρανία, για παράδειγμα, ή ακόμη και στην Τουρκία. Συνεπώς, θα έπρεπε να τα αναμένουμε πολύ περισσότερο, καθώς χτες ειδικά και προχθές, χτες το πρωί, το διαδίκτυο είχε γεμίσει στο Facebook μηνύματα, τα οποία ήταν προμηνύματα του ότι θα υπερκόλουν. Από την άλλη, η πρίτανης του ΤΕΠΑΚ, η Ελπίδα Κεραμνή, είχε προειδοποιήσει έγκαιρα την αστυνομία. Βεβαίως. Το πρόβλημα με την αστυνομία νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό. Εγώ είχα φτάσει στο χώρο γύρω στις 5 το απόγευμα. Εκεί διαπίστωσα ότι υπήρχαν αστυνομικοί και ομολογώ και τους είπα ότι η παρουσία τους μου προκαλεί ανησυχία, γιατί είναι προφανές ότι αναμένουν κάποια επεισόδια για να είναι εκεί. Με είχαν διαβεβαιώσει, δεν μπορεί να φανταστεί με ποιον τρόπο, πόσο πιστικά, ότι όλα είναι υπό έλεγχο, ότι έχουν ακόμη και σκύλους για να ελέγξουν την κατάσταση και δεν υπήρχε. Ούτε σε γρήγορση, ναι, δεν υπήρχε η παραμικρή περίπτωση να δημιουργούνταν επεισόδια. Η κατάσταση όμως ήταν εντελώς διαφορετική όταν εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εγώ ήμουν μέσα στην αίθουσα, συνεπώς δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβη έξω. Αλλά μέσα στην αίθουσα μπορώ να σας πω το εξής. Καταρχήν ακούγονταν οι φωνές, οι κραυγές και τα συνθήματα, αν μπορεί να τα αποκαλέσει κανείς, συνθήματα μέσα στην αίθουσα. Μέσα στην αίθουσα είχαμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη τη στιγμή και τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο. Και άρχισε να δημιουργείται μια ένταση, γιατί ο κόσμος άρχισε να αντιδρά κάποια στιγμή. Το κρίσιμο σημείο ήταν τη στιγμή που έσπασαν την πόρτα εξόδου και κάποιος πέταξε μέσα μια φωτοβολίδα. Έγινε μια ανακατουσούδα εκεί για να κλείσει η πόρτα, αλλά εγώ διερωτώ με. Εάν προλάβαινε να ρίξουν μια δεύτερη ή μια τρίτη φωτοβολίδα και με δεδομένο ότι ο κόσμος μέσα στην αίθουσα άρχισε να αντιδρά, τι θα είχαμε. Μάλιστα. Ακούσουμε και την Ρένα τη Χόπταρου. Διάβασα ένα δικό σου μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή μόλις. Δελτίο τύπου. Ναι, να ακούσω λίγο έτσι πώς το βιώσες. Καταρχάς φοβηθήκατε. Αισθανθήκατε αυτή την αμηχανία, αυτή την τροπή. Τι αισθανθήκατε εκείνη την ώρα. Δεν ένιωσα φόβο τόσο για τη σωματική μου ακεραιότητα. Εκείνη την ώρα δεν το καταλαβαίνεις κιόλας πώς συμβαίνει. Είναι τόσο γρήγορα που συνέβαιναν τα πράγματα που δεν καταλάβαινα. Δηλαδή, εγώ έφτασα αργοπορημένη ένα δεκάλεπτο. Η εκδήλωση είχε ήδη ξεκινήσει όταν μπήκα μέσα. Και όταν πλησιάσαμε, είδαμε 100 άτομα απ' έξω να φωνάζουν και να υπάρχει μια έξαλλη κατάσταση. Ήμουνα με δύο φίλους, έλεγαν τα γνωστά συνθήματα προδότες ομοσπονδιακοί, η Κύπρος είναι ελληνική. Φώναζαν πάτε ένα Τούρκο προσκυνημένοι, τα γνωστά, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλαμβάνουμε. Όχι, είναι το τύπο για να μας δώσει το κλίμα. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω και να κάνω έτσι και να τους κάνω και διαφήμιση, αν θέλετε. Είμαστε πάνω στη γραμμή. Δηλαδή, οπότε ρώτησε έναν αστυνομικό στα 50 μέτρα που στεκότανε, δεν του είπα ούτε ποια είναι ούτε τίποτα, του λέω κοιτάξτε με πως είμαι 50 κιλά. Βλέπετε ότι μπροστά είναι πανύψηλοι, τα θηρία, δηλαδή γυμνασμένοι άντρες, είναι λωστούς να κρατάνε, αρκετοί κρατούσαν λωστούς. Οπότε του λέω μπορείτε να με συνοδεύσετε, δηλαδή δύο μου φίλοι είχαν προχωρήσει λίγα μέτρα παραπέρα.
Δεν, μου λέει, προχωρήστε κυρία μου, δεν θα σας πειράξουν και αν σας ενοχλήσουν, είμαστε εδώ. Mm-hmm. Προχώρησα, έφτασα τους υπόλοιπους και εκεί ξεκίνησε ένας προξίδι που εγώ πια έχασα, δηλαδή μας ήταν κλειός μπροστά μας, δεν μας επέτρεπαν να μπούμε στην αίθουσα, μας φώναζαν διάφορα έτσι συνθήματα. Και εγώ απλώς αφέθηκα στο σπρώξιμο και κάπου χάθηκα και με τους άλλους. Δεν καταλάβαινα πια πού πήγαινε η κατάσταση. Και απλώς ένιωσα σε κάποια φάση ένα χέρι. Κατάλαβα ότι ήταν ο φίλος μου. Ο φίλος μου που ήταν μαζί μου, ο Ανδρέας ο Σουτζής, είναι και πολύ γεροδεμένος. Mm-hmm. Οπότε έσπρωξε, μπήκαμε μέσα και έτσι κατάφερα να μπω μέσα. Μέσα τώρα. Μιλούσε ο κύριος Σταλάτ, αλλά χτυπούσανε τις πόρτες, κλωτσούσανε τις πόρτες και συνεχώς δηλαδή ενοχλούσαν, δεν σταμάτησαν να χτυπάνε τις πόρτες και τις δύο, και την είσοδο και την έξοδο. Ήταν μια συνεχής ενόχληση. Ήταν ασταμάτητη η κατάσταση και ανησυχούσαμε βεβαίως πάρα πολύ μην γίνει κάτι χειρότερο. Βέβαια, εννοείται. Να ακούσουμε και τον Δόκτωρα Θανάση, γιατί εγώ πραγματικά έχει μεγάλη σημασία η παρουσία σας. Τι συμβαίνει με αυτόν τον κόσμο. Δώστε μας μια, αν μπορείτε, ένα προφίλ, μια ακτινογραφία. Εγώ είχα πάντα να λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι, τρομοκρατούν τους άλλους περισσότερο. Ναι. Ο φανατισμός, η άσκηση βίας. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μια ώρα ιερή για τον τόπο μας. Γιατί είναι ιερή αυτή η ώρα. Γιατί αν δεν γίνει λύση και αν δεν καταλάβουμε τα λάθη μας εκατέρωθεν και αν δεν προσπαθήσουμε εκατέρωθεν να τα βρούμε μεταξύ μας, πάει η Κύπρος. Η Κύπρος τέλος. Και αυτό το πράγμα πώς θα το πεις. Ήταν πρωτοσέλιδα σήμερα σε δύο τουρκικές εφημερίδες τα έκτροπα. Αυτό χρησιμοποιείται ως προπαγάνδα εναντίον της Κύπρου. Κυρία Σκητή, για ποιους πρόκειται. Το έχετε ζήσει κι εσείς με τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ζούμε μια εποχή μεγάλων αλλαγών με κριτήριο την απαξίωση. Η απαξίωση οικονομική, κοινωνική και κυρίως πολιτική ομαδοποίησε άτομα τα οποία έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον εγκέφαλό τους, στη συμπεριφορά τους και λειτουργούν σε ακραίες παρορμητικού τύπου συμπεριφορές που καλλιεργούνται από κάποιους σαν ένα σώμα το οποίο επιτίθεται ανεξέλεγκτα. Mm-hmm. Και δεν μου πείτε, αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται, δηλαδή έχουν ένα πλάνο, mm-hmm. υπάρχει ένα πρόγραμμα, διαφωνούν σε μια πολιτική άποψη. Θα σας πω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όπως και αντιστοίχω στην Ελλάδα. Η αντίστοιχη πλευρά που λέγεται Χρυσή Αυγή mm-hmm. είναι ένα μόρφωμα το οποίο μέσα στην κοιλιά της έφερε το τέρας που γέννησε άτομα που ήθελαν να γίνουν άξιοι, mm-hmm. να ζήσουν σε ένα σύστημα το οποίο είναι ακραίο, φασιστικό και λειτουργεί διαμέσου της βίας ως δύναμη. Είπατε μια πολύ ωραία φράση. Η τρομοκρατία δημιουργεί την τρομοκρατία. Ο τρομοκρατημένος είναι ζώο. Και όπως ξέρετε, το ζώο δεν έχει το φλοιώδη εγκέφαλο που έχει ο άνθρωπος και κινείται επιθετικά για να αμυνθεί. Πολλοί σήμερα άνθρωποι σε αυτή την κοινωνική απαξίωση, η οποία είναι πραγματικά καθολική, mm-hmm. όλη η γη βράζει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο η Κύπρος ή η Ελλάδα. Βλέπετε παντού εξεγέρσεις με κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες είναι χωρίς λογική. Και το νόημα είναι μόνο ο θόρυβος. Η απειλή, ο φόβος και ο τρόμος ως απάντηση της δικής τους αδυναμίας. Mm-hmm. Με χαρακτηριστικά που, αν θέλετε, παρακάτω μπορούμε να τα δούμε σε επίπεδο προσωπικότητας. Θα μου επιτρέψετε να πάρω τρεις τηλεφωνικές, γιατί είναι και η εκπομπή μας, το προφίλ της εκπομπής, και θα έρθω κοντά σας για να σας ακούσω. Λοιπόν, κύριος Παναγιώτης. Γεια σας. Γεια σας. Λίγο δυνατά να ακούμε τα τηλέφωνα, παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, κύριε Παναγιώτη, σύντομα. Μέσα στην Κύπρο έχει πολύ πατριωτισμό, νομίζω, και ο πατριωτισμός που μας έφερε στην Κύπρο. Τούτους πρέπει κανονικά η κυβέρνηση, κανονικά όπως και στη Χρυσή Αυγή. Πατριωτισμός ή εθνικισμός, κύριε Παναγιώτη. Συγγνώμη. Πατριωτισμός ή εθνικισμός. Όχι, ο πολύς ο πατριωτισμός, νομίζω ότι είναι πατριώτες. Το λέτε ειρωνικά, ναι, εθνικισμός είναι αυτό. Παρακαλώ. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, όπως και η Χρυσή Αυγή που ετάιζε δίθεν τους άλλους για να συνάξει κοντά τους κάτι αφελής, έτσι είναι και τούτοι ποδά, διότι με τον που κάνουν
δεν μπορεί να σου λύσει του Κυπριακού. Έχει 40 χρόνια που έγινε και τούτη η αυτή. Πάμε να βρούμε ένα συμβιβασμό και έτσι τούτους τους ανθρώπους η κυβέρνηση, τους ανεγκέφαλους που πρέπει να πάω πιάσουν όλους κανονικά μόνο τον δικό μου, πρέπει να πάω συνάξουν και ους 100 και ους πάρουν μέσα. Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ να ακούσουμε και τον κύριο Αντωνίου. Παρακαλώ κύριε Αντωνίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ δεν θα αναθεθώ ούτε στο ποιος θέλει ότι δεν ποιος θέλει. Ακούω από το πρωί αυτό το πράγμα, είμαι ένας νομοταγής πολίτης αυτού του τόπου που καταστράφηκε από κάποια κεφάλια, από κάποιους ανεγκέφαλους. Χαίρομαι που είναι εκεί οι καλεσμένοι σας απόψε, γιατί τους γνωρίζω και τους τρεις τους καλεσμένους σας, είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Ο κύριος Γεννάρης είναι από χρόνια στη δημοσιογραφία σαν συνάδελφός σας. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω είναι μόνο τρεις ερωτήσεις. Είχαν συνενημερωθεί και να μας απαντήσει και ο κύριος ψυχολόγος που είναι εκεί. Είναι ψυχίατρος, νευρολόγος. Ναι, δεν το γνωρίζω τον κύριο προσωπικά, αλλά έχω ακούσει τώρα τον πρόλογο του που έκανε. Έχει ενημερωθεί το κράτος ότι θα γινόταν αυτή η συγκέντρωση. Η δεύτερη μου ερώτηση, γιατί επιτράπηκε και τι σοβαρή αυτή η κυρία, γιατί επιτράπηκε στους ανθρώπους του Τσαλάκ, ο οποίος έχει ένα μαύρο παρελθόν εναντίον του ελληνισμού, να είναι ο ναι, και ακόμα και αυτός ο ίδιος. Να είναι παρόν. Βεβαίως, να είναι παρόν οι άνθρωποι του, αυτοί που λένε που είναι σαν κουβάλια οπλισμένοι και ήταν στην αίθουσα. Δεν είναι πρόκληση για τον οποιοδήποτε Κύπριο. Να το συζητήσουμε, είναι πολύ ωραία που το θέτετε. Η τρίτη σας ερώτηση. Από το πρωί αυτό το θέμα, από τον κύριο Λάζαρο Μαύρο από το πρωί, που ήταν και ο κύριος, ο αγαπητός κύριος Γεννάρης, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά, θέλω να πω ποιος είναι τώρα. Αλλά νομίζω ότι είναι. Ήταν μια πρόκληση αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό που εγείρεται. Πάμε και στην κυρία Μαρίνα για να ολοκληρώσω τις τρεις ερωτήσεις που περιμένουν. Κυρία Μαρίνα. Ναι, εγώ πιστεύω ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να εκφράζει τα πιστεύω του. Εκείνο πραγματικά που διαρωτούμε, υπήρχαν πληροφορίες από τη γειτονιά ότι από την προηγούμενη μέρα είχε κόσμο περιτριγυρίσει, κόσμο είχε περιτριγυρίσει το κτίριο, προσπαθούσε, γιατί εγώ μένω στην περιοχή, προσπαθούσε να εντοπίσει εισόδους, εξόδους. Η αστυνομία μας τι έκαμε. Γιατί να νιώθω ανασφάλεια τη στιγμή που πληρώνω τους φόρους μου. Είμαι νομοταγής πολίτης, όπως είπε και άλλο ο κύριος ο προηγούμενος, και να πρέπει να τρομοκρατούμε. Εγώ απλά να πω ότι αποτελεί παρελθόν ο αρχηγός της αστυνομίας, έτσι, ο κ. Παπαγεωργίου. Είναι ήδη φρέσκια. Α, ωραία. Μα έπρεπε, είναι, αν είναι δυνατόν. Εγώ ήθελα να πω σπίτι μου με το μωρό μου και δεν μπορούσα. Ευχαριστώ κυρία Μαρίνα. Λοιπόν, Κώστα μου, να ακούσουμε. Θέλω να πω καταρχήν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες το βράδυ, μόλις τελείωσε η επίδοση, είχε πάρει τηλέφωνο προσωπικά τον Μεχμέντ Αλί Τελάτη για να του εκφράσει τη λύπη του και τη στεναχωρία του για αυτά που είχαν συμβεί. Αλλά ξέρεις, Ελίτα, έχω την αίσθηση ότι η σημασία του χτεσινού γεγονότος βρίσκεται στο γεγονός ότι ανέδειξε την ουσία του Κυπριακού αλλά και του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Είναι σχεδόν όντως σχιζοφρενική η προσέγγιση μας. Δηλαδή, από τη μια θεωρούμε ότι έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, ξεχνούμε ότι μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι και οι Τουρκοκύπροι, θυμούμαστε ότι το 1974 μας έκαναν αυτά εκείνα τα άλλα και δικαιολογημένα εκφράζουμε την αγανάκτησή μας, αλλά ξεχνούμε ότι το 1964 για παράδειγμα είχαν καταγραφεί 600 Τουρκοκύπροι αγνοούμενοι. Ποιος τους εξαφάνισε αυτούς? Ποιος τους εξαφάνισε? Και δεν άκουσε κανένας για κάποια στοιχεία της Ογκαβίτα, τα οποία στη συνέχεια μετά το 1974, μετά το έγκλημα, είχαν αναδειχθεί σε προσωπικότητες. Και σε τελική ανάλυση, αυτοί του ΕΛΑΜ δεν αποτελούν γόνους εκείνης της κατάστασης. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ δεν συμφωνώ ότι ήταν τρομοκρατημένοι. Θεωρώ ότι παρουσιάζεται μια υπεροψία, μια καθαρά θυγιστική υπεροψία, μια αντίληψη η οποία είναι απίστευτο πώς έχει δημιουργηθεί, αλλά έχει ουσιαστικά παγιδεύσει κόσμο. Αυτό ναι, είναι γεγονός. Ποιος ευθύνεται όμως για αυτήν την παγιδεύση? Δεν ευθύνονται όσοι πολιτικοί δεν έλεγαν ποτέ την αλήθεια στον λαό?
και με διάφορα συνθήματα δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για να γεννηθεί αυτού του είδους το φαινόμενο. Και σε τελική ανάλυση, έχουμε ή δεν έχουμε αντιληφθεί ότι σήμερα πλέον τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Ότι σήμερα θα πρέπει να πάρουμε βασικές αποφάσεις. Και είτε θα πάμε μπροστά, είτε θα μείνουμε μόνιμα εκεί. Είναι πολύ επικίνδυνο. Περπατάμε πάνω σε τεντωμένο σκηνή. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πια αυτά τα περιστατικά, τα οποία δεν πρέπει κανένας να τα περνά επιδερμικά. Θες κάτι να πεις, Ρένα μου, και θα πάρουμε την... Θέλω να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη για χθες το βράδυ. Εγώ λέω ότι εάν ήθελαν, καταρχήν η αστυνομία υποτίμησε τον κίνδυνο και αυτό θα μπορούσε, ευτυχώς δεν έγινε, να είχε συνέπεια κάποιο μεγαλύτερο κακό. Ευτυχώς δεν έγινε, αλλά υπήρχε μια στιγμή την οποία εγώ ένιωσα έντονα μέσα μου ότι θα μπορούσε να συμβεί, όταν άνοιξαν την πόρτα και έριξαν μέσα το δακρυγόνο. Και σηκωθήκαμε όλοι όρθιοι και οι τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον κύριο Νταλάτ, δηλαδή πλησίασαν και ρωτούσαν, Ρένα, υπάρχει κίνδυνος, κινδυνεύουμε, τι συμβαίνει, δηλαδή τι θα γίνει. Έχει και κάτι στο οποίο δεν θέλω να το πω. Και αυτό, θα το πω, το έχω και αυτό να το πω. Θέλω να πάω με τη σειρά. Πρώτον, η αστυνομία υποτίμησε τον κίνδυνο. Δεύτερον, θα μπορούσε πολύ εύκολα πρακτικά να καθαριστεί ο δρόμος από τους διάφορους. Θέλουν να φωνάζουν τα συνθήματά τους, να το κάνουν σε ένα δρόμο παραπέρα. Κανείς δεν μπορεί να στερήσει σε μια δημοκρατία το δικαίωμα οποιοδήποτε πολίτη να συμμετέχει σε μια δημόσια συζήτηση, σε μια δημόσια ομιλία. Δεν μπορεί κανείς να επεμβαίνει στον προσωπικό μου χώρο να με σπρώχνει ή να ρίχνει γροντιές ή να τρομοκρατεί. Τέρμα με τη βία, αυτό δεν έχει καμία δικαιολογία. Mm-hmm. Πρέπει να βάλουμε τελεία σε αυτό και σε αυτό να μην υπάρξει άλλη ατιμωρησία. Να τους βρουν αυτούς που έκαναν αυτά τα πράγματα και να τιμωρηθούν, ούτως ώστε να παραδειγματίζονται και οι υπόλοιποι. Και γι' αυτό που υπόθηκε για τον κύριο Ταλάτη, δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό που έχει αναφερθεί. Ακούγονται από το πρωί διάφορες κουβέντες. Θα έπρεπε. Εγώ θα πω. Ότι συμμετείχε στον πόλεμο, γιατί υπήρχε μια στάση. Ο κύριος Ταλάτη επιστρατεύτηκε. Όπως όλοι οι Τουρκοκύπροι, άφησε τις σπουδές του δηλαδή στην Τουρκία, επιστρατεύτηκε όπως όλοι οι Τουρκοκύπροι το 1974. Ξέρουμε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια που τον παρακολουθώ τουλάχιστον, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι υποστηρίζει ο κύριος Ταλάτ. Την ώρα που οι άλλοι γρονθοκοπούσαν τις πόρτες και κλωτσούσαν και χρησιμοποιούσαν λωστούς, ο κύριος Ταλάτ ψύχρεμα απαντούσε ερωτήσεις ανθρώπων που του έλεγα για τα σπίτια τους, του έλεγα για την τουρκική σημαία, μιλούσε για μια κουλτούρα ειρήνης που πρέπει να χτίσουμε στην Κύπρο. Ήτανε συνεχώς προσανατολισμένος προς το μέλλον. Ευχαριστώ, και δεν γίνεται άλλο να στρέφουμε το βλέμμα μόνο στο παρελθόν, αναπαράγοντας όλη αυτή την κουλτούρα βίας και πολέμου. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσα τον κύριο Ασκητή, θα πάρω δύο τηλεφωνικές και θα σε ακούσω αμέσως μετά. Κοιτάξτε, εγώ θα προσθέσω αυτά που υπόθηκα και νομίζω είναι πολύ σωστά και με απλή λογική, σκεπτόμενος κανείς, ότι ο κοινωνικός όχλος δεν έχει ποτέ στα χέρια του λύση. Η βία ασκεί βία. Και η βία παράγει από μόνη της την αντίδραση σε όλα τα επίπεδα. Ξεμασκαρέψατε λίγο, αν θέλετε, όπως μας είπατε, το προφίλ αυτών των ανθρώπων. Ναι, γιατί καταρχήν να απαντήσω αυτό που είπε ο Γιάννης, ο οποίος είναι εξωτερικός δημοσιογράφος και χαίρομαι που βλέπω και από κοντά σήμερα, ότι ο σχιζοφρενής καταρχήν δεν είναι εδώ πρόβλημα. Ο σχιζοφρενής είναι ένας άρρωστος με συμπτώματα και θεραπεία. Είναι μια ολοπρόσαλη συμπεριφορά. Μια εκρηκτική επιθετικότητα που κάποιοι καλλιεργούν στο αίσθημα του πατριωτισμού, όπως υπόθηκε, του υπερεθνικισμού, γιατί ο άνθρωπος θέλει μια ομάδα. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, μέσα στην απελπισία της κρίσης και στην απόγνωση το που πάει η ζωή, εύκολα αυτή η δύναμη του ανθρώπου καλλιεργείται να ομαδοποιηθεί χωρίς πραγματικό σκοπό. Δηλαδή πιο πολλοί, αν ερωτηθούν, τους δώσαμε την ικανότητα να μιλήσουν ψυχικά αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρουν γιατί επιτύχανται. Ενθουσιάζονται στην ιδέα. Ορμούν. Είμαστε, λέει, η Ελλάδα και δεν θέλουμε την ομόσπονδη λύση να μας μεταφέρει για ένα από όλα. Άρα λοιπόν το να καλλιεργήσουμε το μίσος. Μα είμαστε Έλληνες. Μα είμαστε Έλληνες της Κύπρου. Ναι, αλλά ένα κράτος όμως έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί πολιτικά
και να απαντήσει κοινωνικά, και αυτή είναι η οριμότητα του κάθε πολίτη, στα ζητούμενά του. Άρα δεν είναι λοιπόν μια ομάδα που τρέχει και φωνάζει, αλλαλιάζοντας ότι αυτή είναι η απάντηση. Δεν φώναζε μόνο, χτυπούσε κιόλας. Θέλω να πω ότι γενικεύω. Ότι φωνάζει είναι ο θόρυβος της βίας, της αντίδρασης. Πώς αντιδρά, πώς πρέπει τώρα, να είναι μια δομή, κανείς. Είναι μια δομή προσωπικότητων. Ναι. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία από τη φύση τους έχουν δραματικότητα, υπερεκτίμηση. Έχουν μια άκρατη αρενοπότητα. Γι' αυτό και η βία εκδηλώνεται με γυμναστική, με ειδικό ντύσιμο, ομαδοποιούνται σε χαρακτηριολογικά στοιχεία μιας προσωπικότητας που αγγίζει τα όρια της ψύχωσης, δηλαδή είναι άτομα μεθοριακά, με την αρκιστική υπερβολή ως αναγνώριση, αλλά δίθεν και με την συνοχή της δύναμης. Ξέρετε, το κάθε άτομο από αυτά μπορεί να είναι θρασίδηλο, φοβισμένο. Αλλά μέσα στην ομάδα γίνεται ένας τείχος. Αυτός ο τείχος όμως κινείται άλλο, δηλαδή καμία λογική. Και εκεί αρχίζει η επικινδυνότητα της βίας και ο έντονος παρορμητισμός που το ένα το με το άλλο ευωδώνουν στην πραγματικότητα αυτής της δύναμης. Χωρίς όμως συνοχή, και εδώ είναι το πιο επικίνδυνο σημείο. Αν πάμε στη δεκαετία του 30, στην εποχή του Χίτλερ, οι Ναζί τότε γεννήθηκαν με ένα μήνυμα ότι θέλουμε μια καλή και σωστή Γερμανία. Ο Χίτλερ πήρε την εξουσία στο μήνυμα ότι Γερμανέ ήλωτα, Γερμανέ βλάκα, δεν μπορεί ο Εβραίος, ο Πολωνός να σου παίρνει το ψωμί, θα σε δυναμώσω με ένα όπλο, θα σκοτώσεις αυτόν και θα γίνεις εσύ η εξουσία. Υπερεκτίμησαν όμως σε αυτό το μήνυμα τη δύναμή τους. Και ξεχύθηκαν στην Ευρώπη και ήθελαν φυσικά να πάρουν όλη τη γη. Και εδώ, εγώ δέχομαι έναν εθνικιστή που αγαπάει την Κύπρο, αγαπάει την Ελλάδα, βλέπει τη σημαία, βλέπει τα οράματα, αλλά διαφωνώ με τον τρόπο που δρά. Μπορεί να έχει άποψη ένας άνθρωπος τέτοιος. Δεν μπορεί να όμως να είναι καταλήτης, παν μη Έλλην βάρβαρος, και πίσω από αυτό ο φόβος του τρόμου ότι ο μετανάστης, ο Τούρκος θα μας πάρει την πατρίδα. Αυτό είναι κατάντια. Έτσι μας εξηγήσατε. Είναι έλλειψη παιδείας. Είναι έλλειψη, αν θέλετε, κοινωνικής και πολιτικής παιδείας. Λοιπόν, θα, αν θέλεις Κώστα να κάνεις, έχω 4 τηλεφωνικές, πες αυτό που θέλεις όμως. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι... νομίζω απάνω στην προηγούμενη ενότητα. Ως καταρχήν, εγώ δεν προσεγγίζω το θέμα επιστημονικά, επιτρέψτε μου. Αυτό. Όταν χρησιμοποιήσατε τον όρο. Αν θες να μιλήσεις τώρα. Ναι, ναι, αλλά. Έχετε ωραία πολιτική και σας έχω ακούσει παντελημένα και έχετε θαυμάσια πολιτική. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι σήμερα εμείς θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Και οι αποφάσεις θα πρέπει να στηρίζονται στα δεδομένα που είναι μπροστά μας. Ως Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε εκδώσει ταυτότητες, διαβατήρια στους Τουρκοκυπρίους, τους έχουμε περιλάβει σε εκλογικό κατάλογο σε ό,τι αφορά τους ευρωβουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε την ιδιότητα τους ως Κύπριοι πολίτες, ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με ποιο δικαίωμα ο κύριος Τάρε λέει ότι θα πρέπει να απαγορεύσουμε στον τάδε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω αυτού που αντιλαμβάνεται ως παρελθόν του. Εάν αυτό πρέπει να κάνουμε, τότε τι πρέπει να κάνουμε με τους Ελληνοκύπριους οι οποίοι έχουν ανάλογο παρελθόν, αν όχι και χειρότερο. Αυτό είναι το ένα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Το δεύτερο. Να επιτρέψεις να συμφωνήσω μαζί σου, είναι αντιδεοντολογικό, αλλά είναι πολύ σοφό αυτό που λες και πρέπει επιτέλους να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε καθαρά 5 αλήθειες. Αυτό είναι ακριβώς. Αλλά λέμε. Το γεγονός ότι μας έκανε ο Ρεζίλη ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Μετέδωσε την είδηση του Associated Press, το Reuters. Έγινε θέμα συζήτησης στις Βρυξέλλες. Ήταν παρόν ο Αμερικανός πρέσβης. Γιατί νομίζουμε ότι ήταν παρόν ο Αμερικανός πρέσβης? Για να προστατεύσει. Και εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί που λένε ότι ήρθαν πάνω από την Τούρκη στη Λεμεσό, πώς το ξέρουν? Δηλαδή τι συμβαίνει εδώ? Ξαφνικά. Και μετά κάτι άλλο. Ασφάλεια του Ταλάκ, μπορεί να είναι η ασφάλεια. Μπορεί, δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν είδα όπλα. Ούτε εγώ είδα όπλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως που έχει σημασία είναι να ξεκαθαρίσουμε και το θέμα του πατριωτισμού και του εθνικισμού. Ναι, όταν λέμε για παράδειγμα ότι αγαπούμε την Ελλάδα, τον ελληνισμό, τι εννοούμε? Δεν εννοούμε μήπως την παράδοση, τον πολιτισμό της Ελλάδας? Και την κουλτούρα. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει δημοκρατία. Και τι σημαίνει δημοκρατία? Ότι δεν ανέχομαι τον άλλον να πει την άποψή του όσο και να διαφωνώ μαζί του. Δηλαδή, ανοίγουμε. Συγγνώμη, αλλά σήμερα το πρωί σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Κάθε φορά που εμφανιζόμασταν με αυτόν τον τρόπο, οι Τούρκοι επετύχαναν ένα ακόμα στόχο. Δηλαδή, ξεκίνησαν από το 1994, ναι, μετά το 1975 με την ανακρίξη στα κατεχόμενα της λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου, μετά είχαμε το 1983, μετά το 1995. Ανοίγουμε το λάκκο μας και μπαίνουμε μέσα. Δεν υπάρχει η διαλλακτικότητα της διαφωνίας, αυτό να το ξέρουμε.
ότι αυτοί οι άνθρωποι κινούνται παρορμητικά. Δεν έχουν λογική κρίση, διαφωνώ ή συμφωνώ. Άρα είναι απειλή. Ομαδοποιούνται. Άρα είναι απειλή. Είναι απειλή. Θα πάρω τη τηλεφωνική, συγγνώμη. Κυρία Μαρία, παρακαλώ. Ναι, σα ακούω. Ναι, σα παρακαλώ. Εγώ θα να θέσω ένα ερώτημα. Στον κύριο Γεννάρη, ιδιαίτερα. Σα ακούω. Ο κύριο Σαλάτ δεν έχει καταφέρει να λύσει την Κυπριακό ενώ συνομιλήσει με τον κύριο Χριστόφια. Mm-hmm. Και θα μπορέσει τώρα να δώσει λύσεις και να μιλήσει και να μας υποδείξει πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πρώτον. Mm-hmm. Δεύτερο, έχετε μιλήσει για την Αμερική και λοιπά, τον πρέσβη και τον ένα και τον άλλο. Ξεχνάτε ότι έγινε εισβολή. Έχουμε και το 18% η μειονότητα, κατά το 36% του Κυπριακού εδάφους. Mm-hmm. Θέλουν να έχουν ξεχωριστό κράτος. Mm-hmm. Βεβαίως δεν επικροτούμε τη βία. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάτε, μην δίνετε βαρύτητα σε εκείνα τα επεισόδια. Δείξτε καλύτερα εικόνες από την εισβολή. Δηλαδή, σίγουρα η βία πάντα δεν είναι σωστό. Αλλά θα φοβηθούμε 100 άτομα, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσει. Έχετε ολοκληρώσει, κυρία Μαρία. Έχουμε να κάνουμε την Τουρκία. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Σας, θα πάρω άλλες δύο τηλεφωνικές και θα απαντήσουμε. Κύριε Στυλιανού, παρακαλώ. Κύριε Στυλιανού. Καλώς σας απόγευμα. Και σε εσάς. Εγώ είμαι ο απτόπτης μάρτυρας που γεννήκαν τρεις συλλήψεις, άλλη κατοναδικό. Έναν άτομο επιτεθήκαν του 10 αστυνομικοί, τον ρίξαν κάτω. Mm-hmm. Επιτεθήκαν σε μια κυρία αρχιτεκτόνα, επειδή βγάζει φωτογραφίες. Συλλάβαντε και ακόμα ένα γιατί δεν μαρτυρήθηκε γιατί τους συλλάβα. Σαν βλέπαν εκεί. Είναι παράνομη αυτή η σύλληψη. Εθέλασαν να δείξουν στο τσαλάτο ότι τα αστυνομικά μας ότι συλλάβαν κάποιους, θα παίζαν τους μάγκες. Θα πω και κάτι και στον αγαπητό κύριο Ασκητή. Πριν 2 χρόνια κύριε Ασκητή στην Πάρο, ένας Πακιστανός εδίασε μια 15χρονη Ελλαδίτισσα και έπιασε την πέτρα και της έριξε μπας στην κεφαλή και ακόμα υποφέρει. Ξέρετε κύριε Ασκητή, στην μητέρα πατρίδα μπαίνουν στις 150.000 μουσουλμάνοι το χρόνο. Ξέρω ότι κύριε Ασκητή το 2030 θα είναι 30% οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα. Θέλουν τώρα να κάνουν συγγενή. Ξέρω ότι θα αλλάξει το δημογραφικό της μητέρας πατρίδας και της χώρας μας αυτό. Να ρίξουμε μια ατομική βόμβα στους μουσουλμάνους να διαξοπλούν. Θα απαντήσουμε αμέσως μετά, θα πάρω άλλες δύο τηλεφωνικές, θα μου επιτρέψετε. Κυρία Μιλιώτη. Καλησπέρα, χαίρετε. Κυρία Λίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ξαναβγάζει στο πρόγραμμά σας. Αλλά ειλικρινά τρέμω, ζω στην Ελλάδα, αυτοί οι άνθρωποι ούτε έχουν τον τρόμο μέσα τους, έχουν τον φασισμό. Είναι φασίστες. Και θέλουν με τα bodybuilding που έχουν και με τα να τρομοκρατήσουν τον απλό λαό, να τον αποπροσανατολίσουν για να πετύχουν τη διχόνοια και το ρατσισμό και το... Και σας παρακαλώ, κάνω μια έκκληση. Μην αφήσετε αυτούς τους ανθρώπους να σηκώσουν κεφάλι τώρα που είναι αρχή, όπως αφήσαμε την ΕΟΚΑ Β που ήταν 800 άνθρωποι και μας κάναν κοινό το κακό, να ξαναγίνει πάλι κακό δεύτερο στην Κύπρο. Διότι ο εχθρός καραδοκεί, περιμένει τα δικά μας. Τις δικές μας ανοησίες, τα δικά μας λάθη, τις δικές μας ανοχές για να ξανακάνουν πάλι αυτά που δεν πετύχανε το 1974. Και πριν δολοφονηθεί άνθρωπος στην Κύπρο όπως ο Φύσας, προλάβετε σας παρακαλώ αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουν το Θεό τους, είναι φασίστες. Με λίγα λόγια, ακολουθούν τη φασιστική ιδεολογία. Είναι φασίστες. Και αναντίον του τον μα είναι και τα πατήματά τους φασιστικά. Των αντιφρονούντων και εναντίον των αριστερών και εναντίον όλων. Κάντε κάτι ένα έλος. 37 χρόνια ζήσα στην Κύπρο, έχω το γιο μου κάτω και δεν τον θέλω σκοτωμένο, κύριε Ελίτα μου. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ εδώ πολύ. Έχουμε κοινοβαθήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε και την κυρία Λίτσα και θα πάω αντίστροφα. Ευχαριστώ. Ναι, κυρία Λίτσα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εγώ ήθελα να πω την άποψη μου ως εκπαιδευτικός. Βασικά είμαι νηπιαγωγός και βλέπω πολύ την άποψη των μικρών παιδιών, διότι τους μαθαίνουμε. Βασικά, εγώ θυμάμαι από τα χρόνια που ήμουν μαθήτρια στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, όλα αυτά που μας έλεγαν γενικά με την ιστορία της Κύπρου την πρόσφατη. Mm-hmm. Και ήταν όλα η μισή αλήθεια. Mm-hmm. Και μας δημιουργούσαν ένα συναισθηματικό, συναισθηματικά αρνητικά ήμασταν για την Τουρκία κλπ. Όταν μεγάλωσα και μόνο όταν έγινα ενήλικα και έφυγα από την εκπαίδευση, εγώ έμαθα την αλήθεια για τις
τι πραγματικά συνέβη και εννοώ ολοκληρωμένα και αντικειμενικά. Τώρα ως εκπαιδευτικός ήθελα να ρωτήσω με τούντες πρόσφατες εξελίξεις το ότι θέλουμε να λυθεί το Κυπριακό και συμφωνώ ότι θέλουμε να βλέπουμε προς το μέλλον. Αλλά πώς γίνεται προχθές, εγώ σαν νηπιαγωγός, να είμαι αναγκασμένη από το Υπουργείο Παιδείας, να γιορτάζω την επέτειο του 21 να φυρεύω στα μωρά συνάδω με τα ιδανικά, του ελληνισμού και της Κύπρου και να το κάνουμε με έναν τρόπο ότι θέλουμε τα παιδάκια να νιώθουν περηφάνια κλπ. Ενώ από την άλλη βλέπουν από τις τηλεοράσεις ότι οδεύουμε προς έναν άλλο δρόμο, πιο μετριοπαθή. Δηλαδή από τη μια δημιουργούμε τους τη σύγχυση που εντύνουν τα μωρά που να ζήσουν, να μεγαλώσουν τη λύση που θέλουμε. Δεν έπρεπε η παιδεία από τα πρώτα σταγή, από το νηπιαγωγείο. Να διαλέγουμε τι θα λέμε στα μωρά, να τα λέμε με έναν κοινό μετωπό, όχι από τη μια να ξυψώνουμε το εθνικό μας φρόνημα και μετά την ίδια μέρα να προσπαθούμε να... Ναι, σαφές, Μίτσα μου, σε ευχαριστώ πολύ και μπράβο σου, πανησυχείς. Ως εκπαιδευτικός, αρχίζω από σας κύριε Σύντη. Καταρχήν χαίρομαι γιατί πιστεύω βλέπω έναν, το σχόλιο, ένα έντονο συναισθηματικό παλμό των ανθρώπων που λένε τις σκέψεις τους και που αγαπούν την πατρίδα τους και που βλέπουν ότι αυτή η βία είναι καταστροφή. Ακούσαμε και την άλλη άποψη. Ακούσαμε και την άλλη άποψη. Ναι. Καταρχήν χαίρομαι και το ξαναλέω διότι οι άνθρωποι οφείλουν να έχουν αντανακλαστικά σε αυτά τα μορφώματα της βίας που ανεξέλεγκτα δεν βλέπουν χρώματα. Βλέπουν τη δική τους δύναμη. Ναι. Να βγαίνει και να μπαίνει παντού. Για τους μετανάστες. Άρα καθαρό και καταδικαστέο. Βεβαίως. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει λογική κρίση, που είναι σκεπτόμενος, πολίτης χώρας, ό,τι και να είναι. Ναι. Από ακραία δεξιά, εθνικιστής, μέχρι ακραία αριστερά, που να πιστεύει ότι η βία δίνει λύσεις. Ποτέ η βία δεν έδωσε λύση. Είναι θάνατος και πόλεμος, τίποτα άλλο. Ο μετανάστης είναι μια ύπαρξη ζωής. Και εμείς υπήρξαμε οι Έλληνες και οι Κύπροι. Μέσα από τη ζωή των προηγούμενων χωρών, από τον πόλεμο, υπήρξαμε μετανάστες. Δεν είναι ο μετανάστης το πρόβλημα. Η πολιτεία είναι το πρόβλημα. Η πολιτεία πρέπει να οργανωθεί, να απορροφήσει, να ελέγξει τον κακό μετανάστη, τον εγκληματία, τον δολοφόνο, που έχει χαρακτηριστικά προσωπικότητας με τη βία και την έντονη επιθετικότητα με το να πάει στην Ελλάδα και να λέει ξέφραγω το αμπέλι, ή η Κύπρος κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βεβαίως δεν είμαστε υπέρ αυτής της λογικής. Αλλά όχι κάθε μετανάστης είναι άγριος, δολοφόνος, πρέπει να καίγεται. Φτάνουμε λοιπόν στην ακραία λογική ενός ρατσισμού, που ο φανατισμός και το μίσος δεν θα δώσει κανένα αποτέλεσμα. Θα δώσει μεγαλύτερη επιθετικότητα και σε αυτούς και θα έχουμε λοιπόν έναν εμφύλιο πόλεμο ή ένα πόλεμο μέσα στο κράτος το ίδιο. Και θα κλείσω με αυτή τη φράση. Δεν συνηγορώ σε μια πολιτική του κακού παρελθόντος. Τι έγινε το 1974, τι έγινε το 1980, η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να πάνε μπροστά. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλουμε να αναπτύξουμε ευρωπαϊκή συνείδηση, αν θέλουμε να ανήκουμε σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Διαφορετικά, ας μείνουμε μόνοι μας, ας ενωθούμε και να πούμε ό,τι θέλουμε. Άρα το παραλήρημα του μεγαλείου δεν είναι μια σημαία που τρέχει αλόγιστα και ολοφωνεί δεξιά και αριστερά. Είναι η κοινωνική συνοχή. Είναι η παιδεία, χαίρομαι αυτή την ιερή γυναίκα που είπε παιδεία, 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 η μεγάλη τροφή ενός λαού και η ισχυρή πολιτεία. Γιατί αν πραγματικά σήμερα είναι ένα γκρίζο κομμάτι αυτής της ζωής και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, νομίζω ότι είναι η πολιτεία που έχασε τον κυρίαρχο ρόλο της αλήθειας και της αξιοπιστίας της. Κώστα Γελάκη. Σκέφτομαι ότι μια ζωή που απειλεί, μια οριστή απειλή, είτε λόγω της δουλειάς μου είτε λόγω των εξελίξεων. Και αισθάνομαι ότι έφτασε πια σε ένα σημείο που εξοργίζομαι. Δηλαδή θέλω να επαναστατήσω, θέλω να φωνάξω. Θέλω να δω το μέλλον. Κινδυνεύει η πατρίδα σου, Κώστα Γεννάρη. Έχεις δίκιο. Αλλά... να θέλεις να επαναστατήσεις. Ξέρεις, Λίτα, είναι διάφορα πράγματα τα οποία θα πρέπει επιτέλους να ζυγίζουμε κάθε φορά. Πολιτικά, ακούω το να είμαστε Ευρωπαίοι και σκέφτομαι αμέσως. Τι έκανε η Ευρώπη στην πρώην Γιουγκοσλαβία που την διέλυσε, τι έκανε με το Κόσοβο που ήταν η αναγνώριση της παραχάραξης των συνόρων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τι έκανε στην Ουκρανία. Δεν λέω ότι η Ευρώπη δεν είναι καλή, δεν πρέπει να συνδοθούμε, κάθε άλλο, αντίθετα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς θα πρέπει να δούμε τα πράγματα τα δικά μας μέσα στα πλαίσια τα δικά μας με τους φαγούς τους δικούς μας. Είπε η παιδαγωγός. Έθιξε ακριβώς την ουσία του ζητήματος. Την περασμένη εβδομάδα, Ελίτα, είχαμε το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Τουρκοκυπρίων που αποφάσισε τη διδαχή των ελληνικών στα δημοτικά σχολεία των Τουρκοκυπρίων. Και τι είχαμε την αντίδραση
πατριωτών από εκείνη την πλευρά, εξτρεμιστών, εναντίον αυτών των ανθρώπων. Και δεν είναι δυνατόν να ξεφεύγει κανένας την προσοχή ότι και στην μια περίπτωση και στην άλλη περίπτωση το αποτέλεσμα περίπου ήταν το ίδιο. Δηλαδή δουλεύουμε για να ενταφιάσουμε τον τόπο μας. Δουλεύουμε για να διώξουμε τους ανθρώπους μας στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική, οπουδήποτε αλλού. Δεν θα ανοίξω τώρα τα ευρωπαϊκά κόστη, αλλά προφανώς διαφωνούμε. Το πλαίσιο τέλος πάντων, εγώ όπως το βλέπω, είναι δεν διαφωνεί με την Ευρωπή. Ακόμη έτσι και με τι. Δεν θα το ανοίξουμε, όμως ίσως να έχουμε ευκαιρία σε μια άλλη εκπομπή. Εγώ θέλω να πω ξανά τρία πράγματα. Είπε δεν λειτουργούν όλα τέλεια. 100 άτομα, επιμένω σε αυτό, τραμπούκι, οι οποίοι χρησιμοποίησαν βία και κακώς παρουσιάζεται το άσπρο-μαύρο, αυτοί έσπρωχναν, αυτοί κρατούσαν λωστούς. Αν είναι διότι ακούσαμε και για πριν το ηκείο. Δεν συζητάω αυτή τη στιγμή καν. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Αλλά το ερώτημα είναι, πού ήταν η συντεταγμένη πολιτεία χθες το βράδυ, πού ήταν η αστυνομία, ακριβώς για να μην έχουμε τα χθεσινά ρεζιλίκια. Θέλω να πω για τον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι δεν είχε ενημέρωση. Αυτή ήταν η ανακοίνωση δική του, έτσι. Πάντως δεν γίνεται 100 άτομα, αγαπητή Ελίτα, να κάνουν κουμάντο και να εμποδίζουν οποιαδήποτε εκδήλωση ή να τρομοκρατούν τον κόσμο. Επιμένω να το λέω αυτό γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το θέτεις, η τιμωρία θα ήταν καλή. Δηλαδή να τεθούν στην άκρη, να αναγνωριστούν τα πρόσωπα. Έχετε μια σοβαρή εκπαιδευτική μεθοδολογία. Θέλω να πω κάτι η οριοθέτηση και η τάξη που η τιμωρία επιβάλλει είναι μέτρο. Είναι μέτρο. Σε όλη την οικογένειά μας, στην κοινωνία μας, στα παιδιά μας, στους ίδιους. Δεν ζούμε σε μια ζούγκλα. Αλίμονο ο καθένας να κάνει ό,τι ήθελε. Πρέπει να μάθει τα ωριά του, τις αξίες και τις δομές του κόστους της απειθαρχίας ή της παραβατικότητας. Ακόμα και αν οι μεγαλύτεροι οικονομικοί παράγοντες εδώ δεν έχουν τιμωρηθεί ακόμα. Επιτρέψτε μου, στην ψυχιατρική είναι μεθοδολογική προσέγγιση η τιμωρία. Το κόστος δηλαδή. Το γεγονός ότι δεν έχει τιμωρηθεί ακόμα κανένας από όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν, διασυρθεί ο απλός λαός της Κύπρου, οι κάτοικοι της Κύπρου, οι πολίτες της Κύπρου. Παίζει το ρόλο του στην έξαρση βίας ακόμα και μέσα από τους εθνικούς. Η ατιμωρησία είναι αναρχία. Όπως και ο έντονος αυταρχισμός δημιουργεί πάλι προεκτάσεις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την ικανότητα πιστικά να δράμε μέσα από την νόμο. Μισό λεπτό μπορώ να έχω για να δώσω στην κυρία Χοπλαρού. Να πει πολύ σύντομα για την εκπαίδευση. Έχουμε. Είπε πολύ ωραία που έθεσε το θέμα, αλλά μία μικρή έτσι, δεν θα διαλέξουμε τα γεγονότα που θα πούμε στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν να δουλεύουν με πηγές, πρέπει να μάθουν να ρωτούν τις πηγές, πρέπει να βάζουν ερωτήματα και να σκέφτονται ακριβώς, και είναι και τα χωράφια μου ιστορική εκπαίδευση, και να σκέφτονται ιστορικά, να ιστορικοποιούν τη βία. Και έτσι προχωράμε μπροστά. Δεν θα αρνηθούμε το παρελθόν. Το παρελθόν θα το ιστορικοποιήσουμε, θα το δουλέψουμε. Μπορώ να κλείσω αυτό το χρόνο. Το θέμα είναι απλά. Θα βρούμε μια λύση είτε μέσα από έναν πόλεμο, είτε μέσα από μια παραδοχή, είτε μέσα από ένα διάλογο. Διάλογο σημαίνει ότι ακούω τον άλλο χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του ή ότι αποδέχομαι μαζί του. Διάλογο σημαίνει ότι συζητώ μέχρι εξαντλήσεως ένα θέμα. Με την ελπίδα ότι θα υπάρξει επαρκής βούληση ώστε να καταλήξουμε κάπου. Εκτός αν θέλουμε να χτίσουμε έναν τοίχο. Αλλά να χτίσουμε τον τοίχο, αφού θα τον πληρώσουμε πάλι θα είμαστε εμείς. Μα το εγκλειδώνουμε, Κώστα μου. Η ουσία είναι ότι δεν είναι απεκεί αυτή και εμείς απ' εδώ. Η ουσία είναι ότι είμαστε όλοι απεκεί. Είναι ολική καταστροφή της Κύπρου. Ποιος θα το πει αυτό στον κόσμο. Απλό το ερώτημα. Θα τουρκοποιήσουμε το βόρειο κομμάτι της Κύπρου ή θα το ενώσουμε στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το δίλημμα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να κλείσουμε.